Φεβρουαρίου το πρωί, αποφασίζει το πολιτικό γραφείο του κόμματος. Μια διαδικασία η οποία προκάλεσε και αντιδράσεις, ειδικότερα σε συναγερμικούς, για το ποιοι θα στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές. Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έτσι, ο κόσμος το βλέπει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σήμερα φιλοξενούμε τον Μιχάλη Χατζημαντέλα μαζί μας, ο οποίος διεκδικεί μια θέση στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλώς ήρθατε, κύριε Χατζημαντέλα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κύριε Χατζημαντέλα, ξεκινήσατε ένα προεκλογικό για αυτές τις ευρωεκλογές εδώ και μήνες. Σωστά. Αναμένατε τότε που ξεκινήσατε ότι θα πρέπει να περάσετε από τη διαδικασία του πολιτικού γραφείου? Εντάξει, υπολογίζαμε τότε ότι δεν θα περάσουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά θεωρώ ότι τα μέλη του πολιτικού γραφείου θα επιλέξουν την καλύτερη τετράδα που θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Εξάδα είναι. Οι δύο έχουν κλειδώσει, άρα θα γίνει επιλογή. Τετράδα σε άντρες, άρα θα επιλεγεί η καλύτερη τετράδα που πρέπει να φέρει αυτή η τετράδα να τρέξει σε όλη την Κύπρο, ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Ναι. Αν γνωρίζατε ότι θα περάσετε από πολιτικό γραφείο, κύριε Χατζημαντέλα, θα κάνατε αυτό το πολύμηνο προεκλογικό που έχετε κάνει? Αυτό που έχω κάνει ήταν, συναντήθηκα με αρκετόν κόσμο σε όλη την Κύπρο. Αρκετοί συμπολίτες μας που δεν τους γνώριζα προσωπικά, δημιουργήσαμε μια πολύ καλή σχέση, και εάν δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία, πιθανόν να μην γνώριζα αυτούς τους συμπολίτες. Πριν λίγο μιλούσα με ένα φίλο που δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα είχαμε τόσο αδερφική σχέση, που είναι τόσο ένθερμος υποστηριχτής αυτής της προσπάθειας, που... Εντάξει, ο άνθρωπος έχει περισσότερο άγχος από εμένα. Αυτό είναι καλό και για εσάς ως άνθρωπο. Λοιπόν, κύριε Χατζημαντέλα, εκτιμάτε ότι θα περάσετε από τη διαδικασία του πολιτικού γραφείου? Θεωρώ ότι θα περάσω. Θεωρώ. Αλλά είναι εκλογές. Δεν μπορούμε στις εκλογές να ξέρουμε τα αποτελέσματα. Γι' αυτό υπάρχουν οι εκλογές. Σας ενόχλησε ότι σας έβαλαν σε αυτή τη διαδικασία? Εντάξει, θα μπορούσε να αποφευθεί, αλλά αφού πρέπει να την περάσουμε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να την περάσουμε. Λοιπόν. Υπάρχει ένα παιχνίδι, πρέπει για να πας στο επόμενο γύρο, πρέπει να περάσεις από αυτό. Και αν δεν περάσουμε από αυτό, τότε θα... Καλή καρδιά, ε. Θα πάμε για μπάνια, όπως λέμε εμείς στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κύριε Χατζημαντέλα, πάμε τώρα στον λόγο για τον οποίο επιλέξατε να διεκδικήσετε αυτή την θέση του Ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Τι είναι αυτό που σας έκανε, κύριε Χατζημαντέλα, να θέλετε να διεκδικήσετε μια θέση στην Ευρωβουλή? Εντάξει, ο κύριος λόγος είναι ότι μπορώ και θα είμαι ο άνθρωπος του κάθε Κύπρου συμπολίτη μας στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος. Πώς θα είστε Γνωρίζω αρκετούς τομείς της οικονομίας λόγω διαφόρων συγκυριών. Για παράδειγμα, είμαι ορκωτός λογιστής. Γνωρίζω περί οικονομίας, γνωρίζω περί ελεκτικού επαγγέλματος. Την ίδια στιγμή διατέλεσα πρόεδρος του Νικοσία Μολ, αλλά γνωρίζω πώς λειτουργεί και ο επιχειρηματικός κόσμος. Την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι λόγω της τουρκικής εισβολής η οικογένειά μου, ενώ είμαστε μια οικογένεια με πολύ καλά οικονομικά στην Αμόχωστο, αναγκαστήκαμε να ζήσουμε από το μηδέν. Οι γονείς μου να ασχοληθούν με τον τομέα και της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, άρα γνωρίζουμε πώς λειτουργεί και η γεωργία και η κτηνοτροφία. Γνωρίζω πώς γίνεται το χαλούμι. Η μητέρα μου έκανε χαλούμια για να μπορέσω να σπουδάσω. Γνωρίζω και το γιαούρτι πώς γίνεται. Θα το πάρετε και το γιαούρτι στην Ευρώπη, δηλαδή? Όχι, δεν θα το πάρουμε, αλλά είναι διαφορετικό να είσαι ευρωβουλευτής και να γνωρίζεις τα προβλήματα και των γεωργών και των επιχειρηματιών και να παίρνεις αποφάσεις, παρά να μην γνωρίζεις πώς γίνεται το χαλούμι, πώς γίνεται το γιαούρτι, ή να μην γνωρίζεις πώς σκέφτονται επιχειρηματίες ή λογιστές. Επίσης, γνωρίζω θέματα παιδείας, γιατί τα τελευταία χρόνια και τώρα που μιλάμε, είμαι καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Έχω καθημερινή επαφή με τους νέους ανθρώπους. Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω τι θέλουν. Άρα δεν είναι μόνο πώς ξέρω, αλλά έχω κατανοήσει ότι όταν υπάρχει πλάνο, όταν στήσεις μια σωστή ομάδα, όπως έπραξα και στο Υπουργείο Υγείας που είχα μια ομάδα, εξαιρετική ομάδα, όταν έχεις μια εξαιρετική ομάδα, υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει μια όρεξη, είσαι μελετημένος, μπορείς να διεκδικήσεις τα πάντα στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι η λέξη δεν μπορώ
δεν θα είναι στο λεξιλόγιο το δικό μου και, και της ομάδας μου. Οι λέξεις θα είναι, θα προσπαθήσουμε και θα κάνουμε πράγματα που κάποιες φορές, που κάποιοι τα θεωρούν ότι είναι, δεν μπορούν, είναι impossible, να τα υλοποιήσουμε. Όπως πράξαμε και στο Υπουργείο Υγείας κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπου κάναμε κάποιες αποφάσεις, όπως πρώτες βοήθειες παιδών, κανείς δεν θεωρούσε ότι θα το πετύχουμε. Δικαίωμα στη λύθη, ναι, μερικά, να μην τα λέμε ξανά. Κύριε Χατζημαρκά, πριν πάμε στα της υγείας, τα οποία ως τέος Υπουργός Υγείας γνωρίζετε, όχι τέος, πλέον είσαστε πρώην, αλλάξα δύο από τη μέρα που φύγατε. Λοιπόν, είπατε ότι έχετε διάφορες γνώσεις λόγω και της συγκυρίας της ζωής σας. Σωστά. Ή και τους επαγγελματικούς σας, της επαγγελματικής σας πορείας, διάφορες εμπειρίες και γνώσεις σε διάφορους τομείς. Σωστά. Όπως η εκπαίδευση, όπως η οικονομία κλπ. Παρ' όλα αυτά, τα διαδικαστικά στο Ευρωκοινοβούλιο είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ζούμε εμείς. Ναι. Και επίσης είναι η Ευρωβουλή και η Ευρώπη και ο μηχανισμός. Είναι ένας κόσμος, μικρό κόσμος μόνος του, κύριε Χατζηπαντέλα. Σωστά. Ο οποίος λειτουργεί με πολύ διαφορετικά δεδομένα από τα κυπριακά. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Θα θέλετε και λίγο χρόνο, εάν και εφόσον εκλεγείτε, να βρείτε τα πατήματά σας. Αυτά τα γνωρίζατε, τα διαβάσατε, γνωρίζετε αυτές τις διαδικασίες. Να σας πω τρία παραδείγματα. Ναι. Όταν υπάρχει θέληση και όρεξη, τα πάντα τα γνωρίζεις πολύ εύκολα. Θέλω, επίσης, ξέχασα να αναφέρω ότι διατέλεσα και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρικής μου Κύπρου. Ναι, άρα και θέματα ενέργειας τα γνωρίζω. Ναι. Όταν διορίστηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, η μόνη μου σχέση που ήταν με τον ηλεκτρισμό ήταν το κουμπί κάθε βράδυ που άναβα το κουμπί. Σε χρόνο ρεκόρ ενημερώθηκα και γνώριζα τα πάντα. Όταν διορίστηκα Υπουργός Υγείας, πήγα σε ένα Υπουργείο που δεν ήξερα κανένα. Ούτε ένα. Νομίζω θα μας πείτε μπουρδέλο. Όχι, δεν ήξερα κανένα εννοώ. Και τα θέματα της υγείας ήταν οι επαφές που είχαμε με τον προσωπικό μου γιατρό. Άρα, σε χρόνο ρεκόρ, όχι έπρεπε να μάθουμε, έπρεπε να μάθουμε και να πάρουμε αποφάσεις. Γιατί τα νοσοκομεία μας, τα νοσηλευτήρια μας είχαν μια πανδημία. Άρα δεν σας ανησυχεί, ούτε σας φοβίζει το άγνωστο του Ευρωκοινοβουλίου. Όχι, δεν με φοβίζει. Ναι. Δεν με φοβίζει. Ναι. Είναι κάτι που θα το, όταν υπάρχει όρεξη, θα τα μάθουμε και θα τα μάθουμε πολύ εύκολα. Και όχι μόνο θα τα μάθουμε, θα μπορέσουμε να μάθουμε και πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Ποιοι είναι οι σημαντικοί παράγοντες ώστε να επωφεληθεί η χώρα μας και να είστε σίγουροι ότι αυτοί οι παράγοντες που θα αποφασίζουν για τη χώρα μας θα έχουν τη χώρα μας, η χώρα μας θα είναι πρώτη στις προτεραιότητές τους. Το έχω ζήσει αυτόν και στο Υπουργείο Υγείας. Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, μπορεί να σας εκλέξει, αν περάσετε πρώτα από τη διαδικασία του πολιτικού γραφείου και σας εκλέξει και ο κόσμος να είσαστε στην Ευρωβουλή, μπορεί να καταλάβετε κι εσείς ότι η εμπειρία στα χαλούμια, στο γιαούρτι ή οτιδήποτε αλλού να μην έχει καμιά σχέση με αυτό που θα με να δούμε και να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά εσείς μας λέτε ότι δεν σας φοβίζει, μπαίνετε, θα μπείτε, εάν και εφόσον σας εκλέξει πρώτα ο Δημοκρατικός Συνεδρίας και μετά ο λαός, να μπείτε κατευθείαν. Τώρα πάμε στα της υγείας, κύριε Χατζηπαντέλα, γιατί είχατε διάφορες θέσεις στο παρελθόν, αλλά ο κόσμος σας έχει μάθει κυρίως σαν Υπουργό Υγείας. Σωστά, έτσι. Αναλάβετε ένα χαρτοφυλάκιο εν μέσω μιας πολύ δύσκολης κατάστασης που ήταν η πανδημία. Πρώτο την παραλάβετε γνώρισε από τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου. Και δεν είναι για τον κύριο Ιωάννου τον Μπορδέλο πριν, απλά ήταν εκ παραδρομής έτσι το αστείο μας. Το παραλάβετε ένα χαρτοφυλάκιο σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για το Υπουργείο Υγείας και έτρεχαν και όλα αυτά του Γενικού Συστήματος Υγείας. Σαν πρώην Υπουργός Υγείας, ποια κονδύλια αξιοποιήσατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα σας πω πώς χρησιμοποιήσατε. Πέραν από τις αποφάσεις που κάνατε και αυτές είναι εκεί κατεγραμμένες. Υπήρχαν. Θα σας πω πώς χρησιμοποιήσατε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε όφελος σαν χώρα. Ναι. Πρώτη φορά έγινε συμφωνία με την Ισπανία για θέματα μεταμοσχεύσεων. Το μεταμοσχευτικό μας αυτή τη στιγμή είναι παράδειγμα προς μίμηση. Κάνουμε χιαστή μεταμόσχευση με Ισραήλ. Πρώτη φορά έγινε επί θητείας δικής μου. Την τελευταία μέρα που φεύγαμε από το Υπουργείο το πετύχαμε. Πρώτη φορά έγινε χιαστή μεταμόσχευση στην Κύπρο. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί είχαμε διμερή συμφωνία με την Ισπανία. Συμφωνία που υπογράψαμε με το Κέντρο Μεταλλάξεως, κέντρο λοιμόξεως της Ιταλίας. Πώς χρησιμοποιήσαμε αυτή τη συμφωνία? Άνοιξε τα σύνορα η Κίνα. Όλος ο κόσμος υπήρχε πανικός τι θα κάνουμε τότε με τον κορονοϊό, γιατί άνοιξε τα σύνορα. Εμείς είμαστε ήρεμοι, γιατί είχαμε αυτή τη συμφωνία που προνοούσε ότι μπορούσαμε να μοιραστούμε τα δεδομένα της Ιταλίας, ώστε να μην πάρουμε οποιαδήποτε μέτρα στην Κύπρο. Άρα γίνεται ο έλεγχος από τους Ιταλούς.
την ίδια στιγμή μιλούσαμε με το κέντρο λοιμόξεως της Ιταλίας και υποφεληθήκαμε με αυτό το πράγμα. Ήρθαν κάποια κονδύλια σε ιατρικών εξοπλισμών, αλλά λόγω του στενού χρονικού περιθωρίου που ήμουν υπουργός, δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα που θεωρώ ότι μπορούμε να τα διεκδικήσουμε σε περίπτωση που θα είμαι στην Ευρωβουλή. Λοιπόν, επίσης ως πρώην Υπουργός Υγείας, κύριε Χατζημαντέλα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και κάνει πάρα πολλά βήματα προς τα θέματα της υγείας, δεν έχει αποκλειστικές αρμοδιότητες για να παίρνει συγκεκριμένες αποφάσεις. Πώς θα σχολιάζετε εσείς όλο αυτό το γεγονός και τη μεταρρύθμιση των συνθήκων? Εντάξει, η ιδέα μου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να σας πω πώς θέλω να δουλεύει είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δουλέψει όπως δούλεψε εν καιρό πανδημίας. Mm-hmm. Όταν έχουμε σοβαρά σημαντικά προβλήματα όπως το μεταναστευτικό θέμα της οικονομίας, πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να τα βλέπουν όλα αυτά τα προβλήματα σαν έναν και να δίνονται λύσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και να μην, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με την Κύπρο, να μην έχουμε όλο το βάρος του μεταναστευτικού η χώρα μας. Άρα από εμάς εξαρτάται να πείσουμε τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βλέπουν όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και την Ευρώπη, mm-hmm. σαν ενιαία και να δίνονται λύσεις όπως δόθηκε η λύση με την πανδημία. Έχει δείξει η πανδημία ότι όταν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θέλει η Ευρώπη, μπορούν να δοθούν λύσεις σε όλες τις χώρες. Αυτό μας έχει δείξει. Λοιπόν, κύριε Χατζημαντέλα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα το Σάββατο στο Πολιτικό Γραφείο και ακολούθως, εάν και εφόσον είστε ένας από τους εκλεκτούς του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον πρόεδρο του ΠΑΣΙΞΕ, τον κύριο Θάνο Μιχαηλίδη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μιχαηλίδη. Τον έχουμε